Καλώς ήρθατε εδώ στο εξοχικό μας, στο σπιτάκι στο Αϊβαλί. Περάστε. Πολύ ωραίο σπίτι, ελληνικό, 500 χρόνων. Μπορείτε να δείτε όλα αυτά τα υπέροχα τζάκια εδώ, φούρνος, όλες αυτές τις γνωστές μαϊντανιές που περιλαμβάνει ένα σπίτι. Θα ήθελα να πω ένα μπράβο στον σκύλο και στις γάτες που εδώ στην Τουρκία ζουν σε αρμονία και σε πολύ καλή σχέση μεταξύ τους, αγαπημένοι και μέσα σε ειρηνικό πλαίσιο. 12 η ώρα εδώ η γυναίκα περμανάτ και χρώμα μαλλιών μέσα μεσάνυχτα. Αντρικοβουλάκος, Αντρικοβουλάκος, ετοιμάστε για να φάει πολύ ωραίο καρπούζιο για πρωινό. Καρπούζι δυνατό με φέτα, το οποίο θα φαγωθεί στο λιμάνι του Αϊβάλι. Με φέτα κομμένη μεγάλη, που θα ξεσηκώσει τα πλήθη αλλά και τα μυρμήγκια στον δρόμο. Τα βάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή κατέβηκε αργά. Να δώσω από τα βάση της καρδιάς μου ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους Αϊβαλιώτες για την υπέροχη φιλοξενία τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε σκυλιά και γατιά για την εξαιρετική αρμονία ανάμεσα σε ανθρώπους και ζώα. Και θα ήθελα να επισημάνω κλείνοντας ότι δεν θα πω αντίο, αλλά εις το επανειδήν. Θα σε περνάνε για τρελή που θες να πας στο Αϊβαλί, ρε παιδικά να τραβηθεί.